είπα, παιδί μου, ότι δεν υπάρχει η έπαρση. Δηλαδή αυτό που το θεωρώ ίσως και σημαντικό που το είπαμε και προηγουμένως. Mm. Δηλαδή βλέπω ότι είμαστε γήινοι και οι δύο. Ότι πατάμε στα πόδια μας. Αν βάλεις ένα βαθμό, ναι, στο σταμάτη ως πατέρα, από το 0 ως το 10. Θα έβαζα 7. Γιατί 7? Θεωρώ ότι έπρεπε να ασχοληθώ περισσότερο με την κόρη μου και να δώσω περισσότερο χρόνο και να την ακούω πιο πολύ και να τη βάζω σε πρώτη προτεραιότητα στη ζωή μου πολλές φορές, πράγμα που δεν έκανα. Σε ποια περίοδο της ζωής σου δεν ήταν πρώτη προτεραιότητα? Όταν έπασχα από κατάθλιψη. Έμα το παλέψω πάρα πολύ και να είμαι πιο κοντά στο παιδί. Ιδιαίτερα όταν χώρισα με τη Σταματέρη. Έπρεπε να προσέξω πάρα πολύ την κόρη μου. Της το έχεις Νιώθω πει? Ότι τότε την άφησα λίγο μόνη. Της το έχεις πει? Νομίζω ότι το έχω πει, ναι. Το έχω πει και το έχω δείξει. Τέτοι μου, τι βαθμό θα του βάζεις? Αλήθεια. Νομίζω 9. Είδες. Αυτό ήθελα να καταλήξω. Στην διαφορά μας. Ναι. Ότι πολλές φορές οι γονείς βαθμολογούμε πολύ αυστηρά τον εαυτό μας. Ενώ τα παιδιά θέλουν αυτή την ανάσα που τους αφήνουμε για να νιώσουν την ελευθερία, έτσι δεν είναι, τέτοι μου? Ναι, έτσι ακριβώς. Εκείνος μπορεί, ας πούμε, να νιώθει ότι δεν ήταν κοντά μου στα παιδικά μου χρόνια, ας πούμε. Ήταν όμως, αναπλήρωσε αυτό το κενό αργότερα, που μου στάθηκε σε πολύ σημαντικές καταστάσεις. Ναι, αλλά ξύπναγα το πρωί που πήγαινε στο σχολείο, ξύπναγα. Ναι, αλήθεια είναι ότι αυτό με είχε συγκινήσει ιδιαίτερα. Αλλά ξύπναγα 7 ώρα και πήγαμε καφέ μαζί και να σου φωνάξω όπως έβγε στον δρόμο, θυμάσαι, φώναζα. Ναι. Γεια σου ρε Δεντάρα και συντρεπώσουμε έτσι. Υπάρχει κάτι περιστατικό που θυμάσαι τέτοια τον μπαμπά εκτός από αυτό? Πιο πολύ αυτό θυμάμαι, όταν έδινα πανελλήνιες που είχε και εκείνος το άγχος του να περάσω σε κάποια σχολή. Αλλά δεν ήθελε να μου το μεταδώσει, δηλαδή το έκανε άθελά του και σηκωνόταν πριν σηκωθώ εγώ να πάω να γράψω. Μου έφτιαχνε ελληνικό καφέ ο ίδιος, σηκωνόμουν να πίναμε μαζί τον καφέ. Μετά έφευγε και θυμάμαι ότι όταν τελείωνα με έπαιρνε αμέσως τηλέφωνο, γιατί είχε μιλήσει με τους ρεπόρτερ που κάνανε τότε παιδείας, να μου πει ποιες είναι οι σωστές απαντήσεις και... Και έτσι είχα κάνει και μια τιμία τότε στο μηχανογραφικό, δεν ξέρω, το θυμάσαι αυτό. Έτσι, είχε και στο μηχανογραφικό μαζί. Να φτιάξει το μηχανογραφικό, τι ωραία, το φτιάξω εγώ γρήγορα. Και συμπλήρωσε κάτι που δεν ήθελε. Ναι, και έβαλα πρώτα την κοινωνιολογία Αθήνα, γιατί περνάει και στο ρέθιμνο ψυχολογία που ήθελε, αλλά πού να πάει στο ρέθιμνο. Πού να πει μακριά το βόμβα. Λοιπόν, τι είναι αυτή η κιθάρα καταρχήν που μα έφερε? Αυτό